Ειδικού Συμβούλου του Γενικού Γραμματέα για να κατέλθει ως υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές στην Νορβηγία. Παρόντες στη δεξίωση και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον Μουσταφά Ακιτζή, οι οποίοι συναντώνται για πρώτη φορά μετά το Κραν Μοντανά. Θα πάμε κατευθείαν στο Λίδρα Πάλας και τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Χρήστο Χαραλάμπους, για να μας ενημερώσει. Χρήστο, καλησπέρα, σ' ακούμε. Καλησπέρα από το Λίδρα Πάλας. Όντως, πριν από 15 περίπου λεπτά έφτασε εδώ στο χώρο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, πολύ αργότερα από τον κατοχικό ηγέτη Μουσταφά Ακιτζή, και είχαν, όπως μαθαίνουμε, μία προσωπική συνομιλία μερικών λεπτών, χωρίς να υπάρχει πολιτικό βάθος και περιεχόμενο σε αυτή την πρώτη συνάντησή τους μετά την κατάρρευση των συνομιλιών και της διάσκεψης για την Κύπρο στο Grand Montana της Ελβετίας. Όντως, με αυτή την αποχαιρετιστήρια δεξίωση κλείνει ο φάκελος Espen Barthéide για τον Κυπριακό, καθώς ο Νορβηγός διπλωμάτης αναχωρεί από την Κύπρο για να διεκδικήσει, όπως είπες Νικόλα, θέσεις στις νορβηγικές εκλογές, και αφήνει πίσω του ένα κενό το οποίο δεν είναι ξεκάθαρο κατά πόσο θα πληρωθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, το κενό δηλαδή του Ειδικού Συμβούλου του Γενικού Γραμματέα. Βεβαίως, αναχωρώντας ο Νορβηγός διπλωμάτης, θα αφήσει πίσω του μία κάποια πολιτική πρίκα ή πολιτικές παρακαταθήκες ό,τι αφορά στο Κυπριακό, κάτι που φροντίζει συνεχώς να επαναλαμβάνει. Και αυτή η πρίκα, αυτή η παρακαταθήκη αφορά στο γεγονός ότι επί της δικής του θητείας, Αύγουστο του 2014, ανέλαβε τη θέση του, κατάφερε μέσα από τον τρόπο που διεξήχθησαν οι συνομιλίες να οδηγήσει τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων σε τρεις συναντήσεις στο Μοντ Πελεράν, σε δύο με τους ηγέτες, η τρίτη με τους τεχνοκράτες. Mm-hmm. Μία διεθνή διάσκεψη για την Κύπρο που άρχισε στη Γενέβη τον Ιανουάριο, και μία δεύτερη στο Grand Montana της Ελβετίας μόλις πριν από μερικές μέρες. Παράλληλα, επί θητείας του κ. Espen Barthéide υπήρξαν και δύο τριμερείς συναντήσεις των ηγετών των δύο κοινοτήτων με τον Γενικό Γραμματέα στη Νέα Υόρκη. Όλες αυτές όμως οι συναντήσεις έχουν οδηγήσει, όπως και οι άλλες όλες πρωτοβουλίες, σε ένα αδιέξοδο, αδιέξοδο που έχει και όνομα και περιεχόμενο, και αυτό το όνομα και το περιεχόμενο είναι η Τουρκία και η θέση της για το θέμα της ασφάλειας και των εγγυήσεων. Παρά τα αυτά, ο κύριος Έιντε καλείται το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και σίγουρα, όπως μαθαίνουμε, πριν από την Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, να καταθέσει την έκθεση για τις καλές του υπηρεσίες, για το Γραφείο Καλών Υπηρεσιών του Γενικού Γραμματέα ουσιαστικά, στην οποία θα αποτυπώνει, όπως δηλώνει και όπως λέει και το Προεδρικό, αντικειμενικά το τι έγινε στην τελευταία συνάντηση στο Grand Montana και γιατί οδηγηθήκαμε σε αυτό το αδιέξοδο. Παγιώνει το Κυπριακό, αναμένουμε ότι δεν είναι εύκολο να ξεξεκινήσει η διαδικασία. Επίσης, θα καταθέσει και μια δεύτερη έκθεση ο κύριος Έιντε, που θα είναι εσωτερική, στην οποία θα καταγράψει όλα όσα έγιναν στους 27 μήνες συνομιλιών, για να υπάρχει αυτό το πολιτικό παράγωγο των διαπραγματεύσεων, έτσι ώστε όταν υπάρξει και αν υπάρξει νέα πρωτοβουλία, όλος αυτός ο όγκος εργασίας να μην χαθεί. Πριν κλείσουμε, οφείλω να το πω, προκαλεί εντύπωση, δεν θέλω να δω πίσω από αυτή την ενέργεια οποιαδήποτε πολιτική σκοπιμότητα, αλλά φαίνεται ότι υπήρξε επιλογή σε ποια μέσα μαζικής ενημέρωσης θα δίδονται προσκλήσεις για την απόψινή δεξίωση. Υπάρχουν μέσα ενημέρωσης, κυρίως από τον έντυπο χώρο, που έχουν προσκληθεί. Ωστόσο, τα ιδιωτικά κανάλια, μαθαίνουμε των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης, τα ιδιωτικά κανάλια δεν έχουν προσκληθεί, δηλαδή, σε αυτή Χρήστο, τη διεξίωση. Βεβαίως, με συγχωρείς, ότι αν έχω αντιληφθεί σωστά, έχουν προσκληθεί συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι να παρευρεθούν σε αυτή την αποχαιρετιστήρια δεξίωση. Συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης. Δεν ήταν ονομαστική η πρόσκληση, αλλά ήταν πρόσκληση προς το μέσο μαζικής ενημέρωσης να εκπροσωπηθεί στη δεξίωση αυτή, και έχουν μείνει έξω τέσσερα ιδιωτικά κανάλια. Δεν έχουμε πρόβλημα να τα πούμε. Είναι ο Αλφα Κύπρου, το Μέκα, ο Αντένα και το Σίγμα. Δεν έχουμε λάβει πρόσκληση. Ενώ μερίδα, οφείλουμε να το πούμε, μερίδα του έντυπου, των έντυπων μέσων ενημέρωσης έχει προσκληθεί. Και οφείλουμε να το πούμε, καθώς θα μπορούσαμε να έχουμε και μια πολύ πιο καθαρή εικόνα. Ακριβώς. Τόσο για τη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον κύριο Ακιτζή, είναι η πρώτη μετά από ένα μήνα και μετά από αυτή την άσχημη εξέλιξη του αδιεξόδου, και δεύτερον,
να ακούγαμε και την ομιλία, την αποχαιρετιστήρα ομιλία του κ. Έιτε και πώς τοποθετεί τα πράγματα, πώς βλέπει τα πράγματα στο αμέσως επόμενο διάστημα. Πάντως, Χρήστο, πρόκειται για μια καθαρά κοινωνική δεξίωση, αποχαιρετιστήρια δεξίωση και δεν αναμένεται οποιαδήποτε δήλωση είτε από μέρους του κ. Έιντε στο τέλος είτε από μέρους των ηγετών των δύο κοινοτήτων, έτσι. Όχι. Μάλιστα. Όχι. Να σας πω καταρχάς ότι δεν υπάρχει πρόσβαση στον χώρο από όπου θα αναχωρήσουν οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων. Είναι όντως μια κοινωνική εκδήλωση χαλαρού χαρακτήρα, σε μια χαλαρή ατμόσφαιρα. Είναι προσκεκλημένη πολιτική, βεβαίως είναι εδώ παραδείγματος χάρη ο Υπουργός Εξωτερικών, μαθαίνουμε είναι και ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ. Είναι προσκεκλημένοι διπλωμάτες, πρέσβεις χωρών που βρίσκονται στην Κύπρο, καθώς και εκπρόσωποι της κοινωνικής και οικονομικής ζωής του τόπου. Παραδείγματος χάρη σας λέω ότι έχουμε δει τον κύριο Τσελεπή από το ΑΚΕΛ, έχουμε δει τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Μάλιστα. Κύπρου κλπ. Είναι μια πιο χαλαρή εκδήλωση, ωστόσο. Είναι και ιστορική. Είναι η αποχαιρετιστήρια εκδήλωση ενός ειδικού συμβούλου, ο 27ος, παρακαλώ, από τότε που συζητούμε λύση του Κυπριακού και να μένουμε να δούμε, μακάρι να δούμε, τον επόμενο ειδικό σύμβουλο να καταφέρνει να φέρει εκείνη την λύση που να μπορεί να γίνει αποδεκτή και από τις δύο κοινότητες. Λοιπόν, σ' αφήνουμε να συνεχίζεις τώρα.